Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι Αριστοτρίτη, είναι 11η Ιουλίου 2023 και έχουμε σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Παιδιά και χρήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει γράψει ο Άκης ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο δικό μας και λέει, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πρόσφατα συνέβη ένα περιστατικό στην αδερφή μου που κάνει ιδιαίτερα σε παιδάκια. Η μητέρα ενός κοριτσιού που δεν έχει κλείσει τα 3 επέμενε να πάρει τα λεφτά το κοριτσάκι για να πληρώσει την αδερφή μου. Η αδερφή μου δεν δέχτηκε και είπε ότι δεν παίρνει λεφτά από μωρά. Έκανε καλά? Η μητέρα του κοριτσιού επέμενε γιατί ήθελε να μάθει στην κόρη της την αξία των χρημάτων. Σε ποια ηλικία πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο? Πολύ καλό ερώτημα για να μας μιλήσεις για τα παιδιά και τα χρήματα. Ναι. Είναι καλό τα παιδιά να ξέρουν την αξία των χρημάτων, αλλά θα έλεγα ότι από τα 3 είναι λίγο νωρίς. Γιατί τα παιδιά σε εκείνη την ηλικία είναι αθώα ακόμα, δεν έχουν ακόμη κατακτήσει τις αναγκαίες γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες για να μπορούν να αντιληφθούν στοιχεία όπως τα χρήματα. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο πρόωρο αυτό, αλλά κατά την προδημοτική τάξη, γύρω στην νηπιακή ηλικία δηλαδή, θεωρώ ότι δεν θα ήταν καθόλου άσχημη ιδέα να μιλάμε στα παιδιά μας για τα χρήματα. Υπάρχουν μάλιστα και ειδικά παραμύθια που μιλάει γι' αυτό, που εξηγούν στα παιδιά με απλών τρόπων και κατανοητών τι σημαίνει την αξία του χρήματος κτλ. Και μάλιστα υπήρχαν και θεραπευτές όπως η Ντολτό, η οποία ήθελε, επειδή ήταν ψυχοθεραπεύτρια παιδιών, ήθελε τα παιδιά να πληρώνουν τις συνεδρίες τους, μόνο για να νιώθουν ότι, για να δίνουν σημασία στις συνεδρίες τους και να μην θεωρούν ότι... Σε τι ηλικία σου? Μετά την νηπιακή ηλικία, σχολική ηλικία, μπορούσαν να πληρώνουν ακόμα και με μια ζωγραφιά, με κάτι που θα φτιάξουν κτλ. Γιατί έτσι θεωρούσαν ότι... Α, όχι με χρήματα. Ή με οτιδήποτε, με οτιδήποτε μπορούσαν τα παιδιά να συνεισφέρουν, να νιώσουν ότι εκείνη την ώρα είναι δική τους και την πληρώνουν εκείνη την ώρα για τον εαυτόν τους, για τη θεραπεία τους. Πέραν όμως από αυτόν, ο οικονομικός αλφαβητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα στις μέρες μας, να ξέρουμε ότι τα πάντα έχουν αξία και δεν... γιατί ζούμε σε μια καθόλου ηλιστική κοινωνία και τα παιδιά έχουν έναν τεράστιο θέλω στο στόμα τους, θέλουν συνέχεια πράγματα, φτάνουμε στα σημεία της υπερκατανάλωσης, οπότε δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα να μιλάμε στα παιδιά για το ότι αυτό είναι ακριβό, αυτά δεν μπορούμε να τα πάρουμε, ούτως ώστε να ξέρουν ότι κάποια πράγματα τα οποία θέλουν τα ίδια, δεν μπορεί η οικογένειά τους οικονομικά να υποστηρίξει αυτά τα θέλω τους, ακριβώς γιατί είναι πολύ ακριβά για τις συνθήκες της οικονομικής πολιτικής της οικογένειας τους, τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας τους. Και επειδή ζούμε σε εποχές, επαναλαμβάνω, που ο κόσμος είναι δύσκολα οικονομικά και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, είμαι υπέρ του να μιλάμε στα παιδιά για την αξία του χρήματος, αλλά... πάντοτε, όχι με σκοπό να τα χειραγωγήσουμε ή γενικότερα να τα τρομοκρατήσουμε, να τους κλαφτούμε με λίγα λόγια. Ξέρεις, υπάρχουν δύο άκρα. Υπάρχει το έναν άκρο, αυτό που περιέγραψες, της υπερπροσφοράς υλικών αγαθών στα παιδιά, έστω και εις βάρος μας. Δηλαδή, κάποιοι γονείς μπορεί να πηγαίνουν σε μεγάλα μάκρη, go to great lengths που λένε οι Αγγλές. Δηλαδή, μπορεί να στερούνται ήδη ή να δανείζονται χρήματα για να αγοράσουν οτιδήποτε θέλει το παιδί τους να αγοράσει, επειδή δεν ότι το έχει ένας συμμαθητής τους, μια συμμαθητήρα τους κλπ. Και υπάρχει και η άλλη άκρη, των γονέων οι οποίοι συνεχώς κλαίγονται για τα χρήματα, προκαλούν τύψεις και ενοχές στα παιδιά τους για όσα τους προσφέρουν. Και θέλω εδώ να μοιραστώ μια εμπειρία. Ήμουν νεαρή ψυχολόγος και είχε έρθει μια κοπέλα για θεραπεία, η οποία ήταν πολύ, 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 πολύ θυμωμένη με τον πατέρα της, επειδή ο αδερφός της, ο οποίος ήταν φοιτητής στο εξωτερικό, έθεσε τέρμα στη ζωή του και άφησε μια επιστολή
στην οποία έλεγε θα σταματήσω πλέον να είμαι το οικονομικό βάρος που είμαι, που σου είμαι στον πατέρα της. Δεν τα κατάφερνε καλά με τις σπουδές του. Ο πατέρας του του έλεγε στη συνέχεια δεν έχουμε χρήματα και δεν έχουμε χρήματα και δεν έχουμε χρήματα. Είχε συμβεί και στον πατέρα μια οικονομική αναποδιά την οποία την έφερε βαραίως. Και ο γιος δεν είχε το θάρρος να πει στον πατέρα του «Δεν περνάω τα μαθήματά μου, μήπως να αλλάξω αυτό που σπουδάζω». Και έφτασε στο απονενοημένο. Και θυμάμαι ότι είχα σοκαριστεί από την εμπειρία της κοπέλας και πώς η κοπέλα, μπορείς να φανταστείς, η αδερφή του δηλαδή, ήταν πάρα πολύ αναστατωμένη. Και έλεγε «Γιατί μια ζωή μας εκλεγόταν αυτός ο άνθρωπος, μια ζωή μας έλεγε «Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά». Είχα λεφτά προηγουμένως και κάποιος του είχε... Είχε καμιά επιχείρηση τέλος πάντων και κάποιος τον ξεγέλασε, ένας συνεργάτης, και του έφαγε χρήματα και το έφερε βαραίως. Και εκ των υστέρων είχε αυτή την επίδραση πάνω στο παιδί του. Δηλαδή τα άκρα ποτέ δεν είναι υγιές. Δηλαδή ακόμη και αν δυσκολευόμαστε οικονομικά, από τη στιγμή που αποφασίσαμε να φέρουμε στον κόσμο παιδιά τα απαραίτητα και τα βασικά όπως είναι οι σπουδές, δεν πρέπει να τους τα στερούμε ή να τους τα δίνουμε μαζί με έναν κουβά ενοχές. Μια επίκληση στο συναίσθημα για να νιώθουν ενοχές. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλει έτσι ένα μέτρο. Γι' αυτό και λέμε συνεχώς για την συνειδητότητα του να είσαι γονιός, την ευθύνη και την υπευθυνότητα του να κρατάς αυτόν τον πόστο και να μπορείς να δώσεις τα παιδιά τα απαραίτητα εχέγγυα ώστε να μπορούν να πορευτούν μόνοι τους μετά. Δεν θα είσαι πάντα εσύ αυτός που θα καλύπτει. Αλλά ως ένα πρέπει σημείο να νιώθουμε χρειάζεται, και μια ανασφάλεια, ρε, χρειάζεται να καλύπτεις αρκετά πράγματα. Δηλαδή μέχρι σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, που να τελειώσουν τις σπουδές τους, αν θα σπουδάσουν ή το σχολείο να δεν θα σπουδάσουν, πρέπει να νιώθουν ότι έχω μάνα, αν έχω πατέρα, αν μου συμβεί κάτι, δεν θα είμαι ξεκρέμαστος. Ακριβώς. Γιατί έχει πολλά παιδιά τα οποία λόγω του ότι οι γονείς τους συνεχώς παραπονιούνται και κλαίγονται, και τη λένε πόσο φτωχοί είμαστε και η κάργα η κοινωνία και η πολιτική που τα κάνουν έτσι. Και τα παιδιά παίρνουν την ενοχή πολύ εύκολα. Ναι, δεν αφήνουμε όμως πίσω τις οικογένειες που όντως είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Ωστόσο μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν στο παιδί τους το να μπορέσουν μέσω των ικανοτήτων τους και των δυνατοτήτων τους. Δεν λέω ότι αποκτήσουν... πρέπει μια οικογένεια που δεν έχει χρήματα να αγοράσει στο παιδί τους κάτι που είναι έξω από τις δυνατότητες, αλλά να το κάνει με έναν τρόπο πιο διακριτικό και πιο ραφιναρισμένο. Του στυλ «Σε ακούω, ακούω τι θες να αγοράσεις, έλα να συζητήσουμε πώς και το σκεφτικές, το έχει ένας συμμαθητής μου, το έχει μια συμμαθήτρια μου, είδα αυτή τη διαφήμιση στην τηλεόραση». Να κάτσεις να αναλύσεις μαζί με το παιδί πώς δημιουργείται. Δεν είναι και μια ευκαιρία για μάθηση. Πώς δημιουργείται η επιθυμία μέσα από τις διαφημίσεις που είναι στοχευμένες στα κέντρα ευχαριστήσεως του εγκεφάλου κλπ. Και να εξηγήσεις στο παιδί ότι αν είχα τα χρήματα, αν υπήρχαν αυτά τα χρήματα ως εξές, ως περίσσια χρήματα, θα το παίρναμε. Αλλά δεν το παίρνουμε για αυτόν τον λόγο. Δεν σημαίνει όμως ότι εσύ πρέπει να στεναχωριέσαι επειδή δεν το πήρες. Δηλαδή, να κάτσουμε να κάνουμε μια συζήτηση με τα παιδιά μας, η οποία να είναι ουσιώδης, ουσιαστική και πνευματική συζήτηση. Όχι, όχι, είσαι απαράδεκτος που έρχεσαι και ζητάς να σου αγοράσουμε παπίν ή το έναν ή το άλλον και δεν μας σκέφτεσαι που δεν έχουμε λεφτά και είμαστε κρίμα. Και... ναι. Σίγουρα. Αξιοπρέπεια κιόλας. Αξιοπρέπεια, φυσικά. Νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας ότι τα παιδιά πρέπει να νιώθουν την ασφάλεια ότι έχουν γονείς και οι έφηβοι πρέπει να νιώθουν την ασφάλεια ότι έχουν γονείς, να μην γονιοποιούνται, γιατί το να παραπονιούμαστε για την οικονομική μας κατάσταση μπορεί να προκαλέσει και γονιοποίηση των παιδιών. Και έχει και πολλά παιδιά τα οποία παραμερίζουν τη δική τους πρόοδο. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές την ιστορία. Τελειώνει το σχολείο κάποιος και αποφασίζει αντί να πάει να σπουδάσει, να πάει να εργαστεί και να δίνει λεφτά στους καημένους τους γονείς του που δεν έχουν λεφτά. Πόσες τέτοιες ιστορίες έχουμε? Πάρα πολλές. Γι' αυτό και χρειάζεται διαβίου εκπαίδευση για να είσαι γονιός, ανοιχτά μυαλά για να ακούς και να φουγκράζεσαι τα καινούργια δεδομένα, πάνω στις ανάγκες του παιδιού, την ιδιοσυγκρασία του παιδιού. Κάθε παιδί δεν είναι το ίδιο με το άλλο. Υπάρχουν παιδιά που θέλουν διαφορετικό τρόπο διαπαιδαγωγήσεις από άλλα παιδιά, ανάλογα με το χαρακτήρα τους, την ιδιοσυγκρασία τους, τις ανάγκες τους. Και είναι πάρα πολλά δύσκολο έργο και γι' αυτό το λέμε συνεχώς ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά προτού
Πρωτού γίνουμε γονείς. Πρωτού ενεργήσουμε ως γονείς. Ακριβώς. Δηλαδή πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το ερώτημα, τώρα αυτό γιατί το λέω, τώρα αυτό γιατί το κάνω, ποιον είναι το κίνητρο μου. Είναι το κίνητρο μου όντως να διαπαιδαγωγήσω το παιδί μου, ή το κίνητρο μου είναι να ξεδώσω, να ξεσπάσω, να κάνω αυτό που λένε οι νέοι venting, να πω τα παράπονα μου. Δεν λέμε τα παράπονα μας στο παιδί μας, τα λέμε στο σύντροφο μας, τα λέμε σε έναν άλλον ενήλικα, ο οποίος μπορεί να μας ακούσει, χωρίς να επιβαρυνθεί. Τα παιδιά, άμα τους παραπονιόμαστε και κλεγόμαστε, ειδικά για το οικονομικό κομμάτι, νιώθουν τρομερή ευθύνη. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Το έχω κάνει και εγώ σε κάποια φάση. Το έχω κάνει όταν τα παιδιά μικρά, με την έννοια του ότι όταν ζητούσαν κάτι και ήμουν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, έλεγα αφήστε με και ο πατέρας σας δίνει διατροφή. Και το έκανα μερικές φορές το πράγμα. Και εκ των υστέρων κατάλαβα και ότι έκανα λάθος, αλλά και ότι αυτό μου το λάθος έβλαψε τα παιδιά μου. Και οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε εμείς καλά σε σχέση με την οικονομική μας κατάσταση. Όταν λέμε την οικονομική μας κατάσταση, εννοώ να διαχειριζόμαστε ψυχολογικά ορθά το οικονομικό μας κομμάτι. Πες μας για τις σπουδές που έκαμε εσύ. Έχει κάνει και σπουδές στα οικονομικά, η κυρία. Δηλαδή, ψυχολογία είναι το. Εντάξει, έχω κάνει διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων που είναι όπως το MBA κατά κάποιο τρόπο στη Θεσσαλονίκη και μετά έκανα σπουδές οικονομετρίας, ας το πούμε, είχε μέσα από την οικονομετρία, που ήταν πάλι πάνω στη συμπεριφοριστική οικονομική, στο ΤΕΠΑΚ. Κάνα δύο μάστερ. Τι έχεις να μας πεις από τούτο, από το μάστερ σου? Είναι πολύ ενδιαφέρον, ένας πολύ ενδιαφέρον τομέας τα οικονομικά. Εντάξει, είχαμε παράδοση στην οικογένεια οικονομολόγων. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και το κυριότερο είναι ότι άνοιξε το μυαλό μου, γιατί εγώ ως θεωρητική, επειδή πήγα στο κλασικό και το μυαλό μου σκέφτεται πολύ θεωρητικά. Σκεφτόταν. Μετά από αυτές τις σπουδές θεωρώ ότι άρχισα να γίνομαι λίγο πιο πρακτική σε κάποια πράγματα, να αντιλαμβάνομαι πιο πρακτικά κάποια κομμάτια. Διευρυνθήκαν οι ορίζοντες, με έμαθα πολύ περισσότερα πράγματα. Έχουν σχέση τα οικονομικά με την ψυχολογία? Πάρα πολύ. Για μένα τα οικονομικά είναι μια επιστήμη η οποία έχει κλέψει από πολλές επιστήμες για να είναι η ίδια επιστήμη. Παρόλο που ήδη λένε διαφορετικά πράγματα, αλλά έχουν κλέψει και ψυχολογία. Πολλά πράγματα από αυτά που μας έλεγαν ήταν από ψυχολογικές θεωρίες, στατιστική, μαθηματικά. Έχουν πάρει κοινωνιολογία, έχουν πάρει πολλά πράγματα από άλλες επιστήμες. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Επειδή είσαι και ψυχολόγος και έχεις κάνει και αυτόν τον μεταπτυχιακό στα οικονομικά, εάν ένας άνθρωπος έχει καλή ψυχολογική και ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, διαχειρίζεται και καλύτερα τα οικονομικά του? Φυσικά, αλλά πρέπει να γνωρίζει. Και είναι πολύ σημαντική η έννοια του οικονομικού αναλφαβητισμού. Δηλαδή να μπορείς να γνωρίζεις τι, ας πούμε, όλα αυτά τα μικρά γράμματα που βλέπουμε στα τραπεζικά έντυπα. Τι είναι η μετοχή, τι είναι το ομολόγο, τι είναι το επιτόκιο, τι είναι ο πληθωρισμός. Όλα αυτά που ακούμε συνέχεια να βομβαρδιζόμαστε από την τηλεόραση και δεν καταλαβαίνουμε καν. Και πολλές φορές ούτε οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να τα μεταφέρουν σωστά, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι οικονομολόγοι. Ιδιαίτερα το 2013, αν θυμάστε, που γινόταν μια τεράστια παρέλαση οικονομολόγων στις τηλεοράσεις μετά το κούρεμα στην Κύπρο, υπήρχε μια σωρία πληροφοριών που δεν ήταν ευπέπτες για το κοινό. Και έχουν πάθει πολύ ζημιά αρκετοί συμπολίτες μας και με τα αξιόγραφα της Λαϊκής Τράπεζας και με διάφορα άλλα πράγματα και με δάνεια που παίρνουν χωρίς να μπορούν να τα αποπληρώσουν. Χωρίς να ξέρουν τι είναι το δάνειο, τι δίνεις για να πάρεις αυτόν το δάνειο, πόσα λεφτά θα χρειαστεί να δώσεις από πάνω για να αποπληρώσεις αυτόν το δάνειο, πόσα χρόνια από τη ζωή σου θα αφιερώσεις για αυτόν το πράγμα. Δεν είναι ενδιαφέρον να κάνουμε μια ανάλυση του τρίτη με αυτόν το θέμα? Κάνουμε. Διαχείριση οικονομικών. Να κάνουμε. Mm. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και θεωρώ ότι βασικές έτσι γνώσεις και έννοιες θα πρέπει τα παιδιά οπωσδήποτε να διδάσκονται και στα σχολεία για να μπορούν όταν βγουν και κάνουν, ας πούμε, ένα λογαριασμό στην τράπεζα και έχουν αυτές τις κάρτες, το πλαστικό χρήμα που άρχισε να διακινείται πολύ τελευταία, να ξέρουν ότι
τι κάρτα είναι αυτή, είναι κάρτα προπληρωμένη, είναι κάρτα που έχει επιτόκιο, είναι Visa, ποια είναι η διαφορά της μιας κάρτας από την άλλη. Δεν κάνουμε σπατάλες, όσα χρήματα έχουμε τόσα μπορούμε να διαθέσουμε. Δεν δανειζόμαστε γιατί το επιτόκιο είναι 18% και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μπορούν να κατέχουν έτσι βασικά πράγματα για να μπορούν να πορευτούν στη ζωή τους και να μην ταλαιπωρούν και τους γονείς τους. Γιατί εμείς τα παιδιά που μεγαλώσαμε το 90, που ήμασταν τα παιδιά του 90, ζήσαμε τις φούσκες του χρηματιστηρίου, του χρήματος, του εύκολου, πάρε δάνειο για διακοπές, πάρε δάνειο για κατασκήνωση, πάρε δάνειο για σπίτι, πάρε δάνειο για αυτοκίνητο και στο τέλος δεν καταλαβαίναμε ότι δεν ζούσαμε με δικά μας χρήματα, ζούσαμε με δανεικά επί της ουσίας. Και αυτά τα, ξέρεις πόσα παιδιά από αυτά της ηλικίας μου τουλάχιστον έχουν βρεθεί να χρωστάνε τα μαγιά της κεφαλής των γονιών τους, ακριβώς γιατί τα έβαζαν να υπογράφουν δάνεια, τα οποία δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν ήδη. Για να παίρνουν δάνεια γονείς έβαζαν τα παιδιά τους. Και τώρα δεν μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους, δεν μπορούν να ζήσουν οικονομικά. Δεν τα βγάζουν. Εγώ ξέρω άνθρωπον ο οποίος εργάζεται σε πολύ καλή θέση στο δημόσιο και παίρνει 2.500 ευρώ το μήνα καθαρό μισθό και δίνει 1.900 ευρώ το μήνα δόση σε ένα δάνειο που τον έβαλε ο πατέρας του να υπογράψει όταν ήταν 21 έτους, χωρίς να αντιλαμβάνεται τι υπέγραφε. Μετά ο πατέρας του χώρισε με τη μάνα του, συνέχισε τη ζωή του και δεν αποπλήρωνε το δάνειο και ο γιος νιώθει ότι είναι καταδικασμένος να μην μπορεί να κάνει κάτι δικό του. Φυσικά, άμα έχεις ένα δάνειο 200.000 ευρώ π.χ. Τόσο μου ήταν. Ή 300 νομίζω. Ξεκινάς τη ζωή σου στα 20 με 200.000 ευρώ από κάτω. Πώς θα βγεις από πάνω? Και πράγματα τα οποία δεν είναι δική σου επιλογή. Γιατί στα 21 δεν ξέρει καν τι υπογράφει. Ναι, όχι. Του λέει ο πατέρας του, πάμε στην τράπεζα να βάλεις μια υπογραφή και πήγε. Και τώρα έχει πολλά χρόνια η κουβέντα. Και ο άνθρωπος λέει ότι οικονομικά είμαι κατεστραμμένος, ενώ 2.500 ευρώ καθαρό μισθό τον μήνα στην εποχή της κρίσης είναι ένας αρκετά καλός μισθός. Δηλαδή θα μπορούσα, δεν είχε αυτόν το δάνειο, και σπίτι να νοικιάσει να μείνει μόνο στον μένει με τη μάνα του και να μπορεί να κάμια πράγματα. Και πέραν τούτου, η επιστήμη των οικονομικών, ιδιαίτερα το συμπεριφοριστική χρηματοοικονομική, βλέπει και πώς θα μπορεί να αντέξει ο κάθε πολίτης. Δηλαδή, αν εσύ δεν είσαι του ρίσκου, δεν μπορείς να το αντέξεις το ρίσκο σαν προσωπικότητα, δεν θα πρέπει να σου δίνει είτε δάνεια, είτε γενικά να παίρνεις αξιόγραφα ή μετοχές ή ομόλογα κτλ. Τα οποία είναι αυξημένου ρίσκου. Γιατί αν χάσεις τα χρήματα λόγω αυξημένου ρίσκου, δεν θα μπορείς να το διαχειριστείς. Και υπάρχει και μια δεοντολογία την οποία οι τράπεζες φυσικά δεν την γνωρίζουν και δεν την. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα, αλλά αυτό που είχα έτσι εγώ μια εμπειρία αρνητική πρόσφατα είναι ότι αλλάξαν οι κανονισμοί, αλλά είχα εγώ μια αρνητική εμπειρία σε ένα υποκατάστημα τράπεζας που πήγα. Οι υπάλληλοι στην τράπεζα δεν ήξεραν να επικοινωνήσουν αυτή την αλλαγή και την επικοινωνούσαν με αγένεια και δικαιωματισμό, κάτι το οποίο εκ των υστέρων σκέφτηκαν, ναι, όντως μπορεί να άλλαξαν τα πράγματα και να τους έβαλαν κάποιους κανόνες, γιατί δεν πρέπει πλέον να. Όχι, μερικοί υπάλληλοι είναι πραγματικά πολύ αγενείς. Αυτό αγενείς. Είναι θέμα για μια αναλογή στο τρίτη. Πάρα πολύ αγενείς. Τριό χρόνια πολύ μικρό το μωρό να δίνει λεφτά. Είπαμε, σας κάμποσα. Άντε, κανείς σας. Bye.